Hello! Καρέτσα μας εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε εναντίον του βασιλιά, ο οποίος τον τελευταίο καιρό ο βασιλιάς στην πραγματικότητα μάλλον για πριγκιπόπουλο μοιάζει, έτσι όπως οι Κλίβραν χάνουν τον ένα μετά τον άλλον, από τον έναν μετά τον άλλον. Τέλος πάντων, πριν πάμε όμως στο επόμενο match, το οποίο όπως σας είπα είναι εναντίον των Cleveland Cavaliers, καρέτσος εναντίον βασιλιά. Ελπίζω να του κερδίσω σήμερα. Θέλω να σα πω δύο λογάκια. Με ενημέρωσε η αντιπροσωπεία του NBA 2K18 στην Ελλάδα ότι αυτό το διάστημα θα τρέξει ένα promotion για το NBA 2K18 για την έκδοση των υπολογιστών στην φυσική του μορφή. Δηλαδή να πα στα μαγαζιά και να τα αγοράσει. Πόσο θα έχει αυτό? Θα έχει λοιπόν, πόσο το λέει εδώ πέρα τα παιδιά, 29,99 ευρώ. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολλά, δεν είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι μια χαρά 30 ευρώ για το PC. Αλλά, τι έχει, τι παίζει σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση θα πάρετε και δώρο παίρνοντας το παιχνίδι για τον υπολογιστή, το οποίο νομίζω είναι, μπορεί να είναι και πιο ωραίο για το PC, δεν το έχω, για το PS4, δεν το έχω δει εγώ στον υπολογιστή πως είναι φέτος. Θα μπορέσετε να πάρετε μαζί και 35.000 virtual VC points, virtual currency points, αυτά τα λεφτάκια τα οποία χρησιμοποιούμε για να αναβαθμίσουμε τον χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει, το οποίο η αξία του είναι 10 ευρώ, δηλαδή αν τα αγοράσεις αυτά από μόνα τους για να τα έχεις, έχουν 10 ευρώ, οπότε παίρνεις με 30 ευρώ και το παιχνίδι και 35.000 VC points, ούτως ώστε να ξεκινήσεις τη δικιά σου την καριέρα, να γίνεις και εσύ σαν τον Καρέτσαρο ή όποιον άλλον θες, να γίνεις ο εαυτός σου στο NBA, ξεκινώντας λίγο καλύτερα σε σχέση με το πώς ξεκίνησα εγώ, όπου έπρεπε από την αρχή να παλέψω πάρα πολύ για να ανεβάσω τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μου. 35.000 VC points θα σε βοηθήσουν σίγουρα, έτσι όπως το υπολογίζω εγώ, να φτάσει πολύ γρήγορα από το 60 average στο My Career στο 65, 68, κάπου εκεί κατευθείαν να τα χρησιμοποιήσει. Ή μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για οτιδήποτε άλλο. Θέλεις να πάρεις ρουχαλάκια, γυαλάκια, ακουστικάκια, μουσικούλες και ό,τι άλλο θέλεις εσύ για το χαρακτήρα σου. Λοιπόν, και ακριβώς επειδή θέλουμε να γιορτάσουμε αυτή τη φάση, έτσι, το γεγονός ότι η CD Media βγάζει το παιχνίδι στα 30 ευρώ με δώρο 35.000 VC points στη φυσική του μορφή, να πας στα μαγαζιά να τα αγοράσεις, γιατί άμα τα αγοράσεις online έχει από 50 ευρώ πάει στα 40 ευρώ μαζί με τα VC points, αλλά φυσική μορφή, το PCCD που λέμε, το κλασικό που δεν έχει δισκάκι μέσα, εντάξει, κωδικό θα έχει το στήμα, αλλά αν πας σε ένα μαγαζί, σαν κοτσόβολο για παράδειγμα, ρε παιδί μου, έτσι, θα το πάρεις στα 29,99 και δώρο 35.000 VC points. Το πρόμο διαρκεί, ξεκινάει 12 του μήνα, παραμονές δηλαδή Αγίου Βαλεντίνου, δώρο για τον εαυτό σου, για την κοπελιά σου, και τελειώνει μέχρι τις 25 του μήνα. Και ξαναλέω, επειδή πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό, έχω 5 κωδικούς για να μοιράσω. Θα δώσω 2 σήμερα και 3 την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο βίντεο. Οπότε πρέπει να δείτε και αυτό το βίντεο, να δείτε και το επόμενο βίντεο για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Θα ανακοινώσω τους νικητές στο τέλος των 2 αυτών βίντεο, οι 5 νικητές, θα τους στείλω κατευθείαν και τα τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, τι θα πρέπει να γράψετε από κάτω για να κερδίσετε, για να μπείτε στην κλήρωση και να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για το παιχνίδι, για τα 5 κωδικούς για PC. Ξαναλέω, κωδικοί για PC για το NBA 2K18. Για να κερδίσετε, θα ήθελα να μου γράψετε ό,τι θέλετε σε πρώτη φάση, αλλά καλύτερα θα ήθελα να μου γράψετε εσείς αν θα το αγοράζατε σε αυτή την τιμή, αν σας φαίνεται καλή τιμή ή όχι, έτσι, αν τα θέλετε τα VC points ή όχι, αν θα το παίξετε σε PC, αν δεν το έχετε παίξει πουθενά αλλού, ή θα το προτιμούσατε να το παίξετε σε άλλη έκδοση, αν και νομίζω PC. Λοιπόν, γράψτε τα σχόλιά σας από κάτω. Πάμε αμέσως τώρα να παίξουμε εναντίον του βασιλιά του Cleveland. Αλλά νομίζω ο Καρέτσος θα του πάρει το στέμα σήμερα. Ελπίζω, Θεέ μου. Εκτός έδρας παιχνίδι λοιπόν εναντίον των Cleveland Cavaliers, το οποίο έχουν 9 νίκες περισσότερες και 9 ήττες λιγότερες. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα σχετικά συμπαθητικό ρεκόρ. 23 πόντους, 9 rebound και 7 assist το LeBron. Έχω καλύτερα ποσοστά από το LeBron σαν Καρέτσαρος. Έχω φτάσει 27,5 πόντους με τις 50 που έχω ρίξει τα τελευταία μάτς. 50 μέχρι και 75 πόντους έριξα σε ένα ματσάκι. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Καρέτσος κάνει το πρώτο επίθεση. Καλάθι και φάουλ εναντίον του Tristan Thompson. Κατευθείαν ο Μιτσάρας με τη φανέλα που έχει το λογοτυπάκι της Harley Davidson, χωρίς να έχει ο Καρέτσος Harley Davidson.
Α, και αρχίσουν τα τρίποντα, έτσι, εντάξει. Έλεος πια με τα τρίποντα. Ω, παραλίγο να τη χάσω την μπάλα, αλλά εσύ στη γωνία είσαι μια χαρά. Δικό σου, Πάρκερ! Δικό σου, Πάρκερ! Ναι! Δυνατό ξεκίνημα, αλλά μην φωνάζουμε γιατί μπορεί να μας πηδήξουν σε χρόνο ρεκόρ! Ο LeBron James μου σπάσε τα μούτρα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα πολλά φιλιά μου σε όλους αυτούς που ξέρουν ποιοι είναι, τους μαθητές της γυναίκας μου, οι οποίοι βλέπουν αυτό το βίντεο και θα προσπαθήσω σήμερα, επειδή ξέρω ότι δεν είναι σωστό, να μην βρίσω πάρα πολύ. Ωραία πάσα στον Μπάρκερ, ο οποίος του φεύγει μπάλα, την κερδίζει ο Μοντρό. Ναι, την κερδίζει ο Μοντρό με τα πολλά, ζητάει την μπάλα Καρέτσος. Έλα, έλα ρε, δεν δώσουμε την πάσα. Τελειώνει ο χρόνος μόνος μου για τρίποντο. Αυτή η διεκδικούμενη μπάλα κατέληξε σε ένα ελεύθερο τρίποντο για τον Μιτσάρα, αλλά ο Μιτσάρας δεν κατάφερε να ευστοχίσει και μαρκάρει τον Rose, πρώην MVP και παιχταράς, ο οποίος όμως μετά τους πολλούς τραυματισμούς έχει γίνει περισσότερο κρυάρι, θα τον έλεγα, παρά οτιδήποτε άλλο. Αν και στο προηγούμενο παιχνίδι δείχνει 25 πόντους, προφανώς υπερβάλλει λίγο για αυτό το. Ο Γιάνναρος! Ρίχνει την ταπόρα! Την ταπόρα! Τι είναι η ταπόρα! Μου φύγει μπάλα, γαμώ το. Δεν πειράζει, ωραία πάσα έω στο Μοντρό. Την ταπούρα έριξε λοιπόν, την τσιπούρα, την ταπούρα στον βασιλιά και του πήρε το θέμα. Γιάνναρος, ο οποίος Γιάνναρος ξυπνάω σήμερα λοιπόν που λες. Σήμερα είναι Τετάρτη που παίζω το βίντεο. Γιατί Πέμπτη είναι τσικνοπέμπτη. Και θα ψήνουμε και θα τρώμε όλη μερή. Ξυπνάω την Τετάρτη που λες και βλέπω νίκη, λέει το Milwaukee με την αντίον τη. Κοιμηθήκανε όλοι και ο Καρέτσαρος τελείωσε μόνο στη φάση. Εναντίον της Νέας Υόρκης με τον Αντετοκούμπο να κάνει ένα παρημιώδες κάρφωμα. Αν δεν το έχετε δει αυτό το κάρφωμα, πρέπει να το δείτε. Πήδηξε πάνω από τον Tim Hardaway Jr. φίλε, στον ευνηδιασμό. Κάπως του έκανε μια backdoor πάσα ο Μίτλετον, αν θυμάμαι καλά. Και πήδηξε, δεν είδε λέει καν τον αντίπαλο. Του απλά πήδηξε και κατάλαβε κάποια στιγμή ότι είχε αντίπαλο και σου λέει κάτσε να ανοίξω και τα πόδια μου. Μην χτυπήσω τα. Από αυτά μου. Ωραία, καλά δουλεύουμε προς το παρόν το pick and roll, αλλά και εγώ δεν έδωσα πάσα, θα τελειώσω τη φάση μόνος μου. Λοιπόν, LeBron κατεβάζει την μπάλα. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο δυναμικά, αλλά πρέπει να παίξουμε και λίγο άμυνα. Έχουμε το Milwaukee εδώ πέρα, θα σας τα δείξω σε κάποιο επόμενο βίντεο, μπορεί να κάνω ένα αποκλειστικό βίντεο με τα advanced stats του Καρέτσου. Έχουμε την χειρότερη άμυνα στο NBA, αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα την χειρότερη περιφερειακή άμυνα, οι αντίπαλοι μας έχουν πάνω από 42% στα τρίποντα. Και αυτό το είδατε, το έχετε δει ήδη μέχρι τώρα, γιατί έχω φάει ήδη δύο τρίποντα. Αλλά έχουμε πάρα πολύ καλή επίθεση με τους τελευταίους αγώνες που έχουμε ανεβάσει. Το τελευταίο μήνα έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ το μέσο όρο μας στους 135 πόντους. Σε αυτό σίγουρα οφείλονται και οι 50-55 που βάζει ο Καρέτσος, γιατί οι υπόλοιποι βάζουν τους πόντους τους. Έχω αλλάξει λίγο το στυλ παιχνιδιού, καθώς πλέον ο Καρέτσος έχει βελτιωθεί και επιθετικά. Οπότε τον παίρνει λίγο να παίξουμε. Όχι, ρε, πού την έδωσε την πάσα. Ωραία, δεν πειράζει, Γιάννη, δικό σου. Δεν βγήκε το τρίποντο. Ρε, ψάλλει το χέρι, είσαι. Δικό σου, Μίτσο. Ναι, baby, μπήκε. Περισσότερες επιθέσεις, καθώς ο Καρέτσος σκοράρει πάρα πολύ, οπότε έχω αυξήσει λίγο το ρυθμό. Έτσι, τώρα βέβαια, το έχετε δει και εσείς σε μερικά παιχνίδια. Hello. Δεν θα πρέπει να παίζει, έχει τραυματιστεί. Καλά, ούτε ο Μοντρό θα πρέπει να παίζει, έχει φύγει. Δεν θα πρέπει να έχουμε τον Μπλέσδο για playmaker, ο οποίος δεν θα παίζει καθόλου γιατί παίζει ο Καρέτσαρος. Τέλος πάντων, άλλα για άλλα είναι αυτό που παίζουμε εμείς με την πραγματικότητα. Ωραίο τριγωνάκι, καλά κεφάλαιο από τον Μοντρό. Ωραία assist από τον Αντετοκούμπο, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, πήρε την πάσα στη γωνία. Έτρεξε ο Μοντρό, έκανε το ρόλ προς τα μέσα, πήρε την πάσα. Κέρδισε το φάουλ από τον Λόγκ και κάνει καλά και φάουλ. Ήδη βλέπετε πόσο ψηλό είναι το σκορ, 17-13 μέσα σε 4 λεπτά, έτσι. Με αυτή τη λογική, με 4 πόντους το λεπτό, κάτι παραπάνω, εγώ σου λέω 4 πόντους το λεπτό να σκοράρουμε. Βγαίνει 4-16, 8-32, 192 πόντι να βάλω. Εντάξει, προφανώς δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, εκτός και αν μπαίνουν όλα μέσα. Γιάννη, δικό σου! Άρε Γιάννη, γιατί δεν πήγες να καρφώσεις. Α, πήρε και το rebound. Τρίποντο, τρίποντο. Μέσα κι αυτό! Μέσα κι αυτό! Όλα μπόμπα! Είδατε το match το προηγούμενο εναντίον της Ατλάντα και έληξε 130-94.
Μα βλέπει όταν έχω βάλει ο Καρέτσο ήδη έχει 10 πόντου και 3 assist μέσα σε 5 λεπτά. Εντάξει, δεν τα κάνω συνέχεια αυτά σε όλο το παιχνίδι, έτσι. Υπάρχουν σημεία που σταματάω να παίρνω όλε τι επιθέσει. Γιάννη μου, ωραία πάσα στον Αντετοκούνμπο, εφηδιασμό και κάρφωμα. Πώς έφυγε η ομάδα. 22-13. Είμαι πρώτο στι assist. Είμαι στην πεντάδα των τύπων που δείχνει και καλά για MVP. Έχω σκαρφαλώσει την τρίτη θέση. Δεν ξέρω αν τα δείχνει εκεί πέρα με κάποια σειρά προτεραιότητα ή απλά είναι αλφαβητικά. Αλλά όταν την πρώτη φορά που με έδειξε στην πεντάδα για του πιθανού MVP, ήμουν τελευταίο, πέμπτο δηλαδή. Και τώρα έχω ανέβει στην τρίτη θέση. Προφανώ είναι λογικό αυτό μετά τι 55ρε. Και άλλο φάουλ του Love. Πολύ γρήγορα κάνει το δεύτερο του φάουλ. Καλά του ξανά στι βολέ. Φτωχή αυτή τη φορά στην πρώτη βολή. Έχει ήδη 11 πόντου με 4 στα 6 shoot. Και 12 πόντους με 2 στις 3 βολές τώρα, κάνει 2 στις 2 και 4 assist, δεν έχω πάρει rebound ακόμα, δεν έχει χρειαστεί γιατί τα παίρνουν οι συμπαίχτες. 24-15, πολύ ψηλό το σκορ, πρέπει να κρατήσουμε το ρυθμό έτσι ψηλά γιατί το Cleveland γενικότερα σκοράρει πάρα πολύ. Δεύτερος μπιφτέκαρος που τρώει ο βασιλιάς, πλήρης αποκαθαλίωση του βασιλιά. Δώσ' την πάσα φίλε μου. Πήγα να πω κακία για τον Ρόλους. Ότι είναι γρήγορος βασικά. Τζάμπα καλάθι φάγαμε. Ζητάω πολύ γρήγορα και πολύ ψηλά το screen όπως έχετε πάρει χαμπάρι και τώρα τρώω την τάπα μου. Πώς την έφαγα την τάπα ρε φίλε τώρα πραγματικά. Δικό σου Μοντρέ. Ωραία το πήγε τρώω στοχείο Μοντρό. Παίρνει το rebound ο Πάρκερ όμως. Μαζεύονται πάρα πολλοί παίχτες γύρω από τον Καρέτσο με αποτέλεσμα να αδειάζει. Έλα, σήκω Μίτσο, εντάξει, άστα. Σπάτησα το παπούτσι μου και έπεσα. Με αποτέλεσμα να αδειάζει αντίπαλη ρακέτα γιατί έρχονται δύο και τρεις φορές και τρεις πολλές φορές παίχτες. Τελικά έγινε η άμυνα. Γιάννη μου, μην το χάσεις. Έλα, μωρέ Γιάννη, έλα, μωρέ Γιάννη τώρα. Δεν πρέπει να πηδήξει και πάνω από τον Λεμπρόν. Αλλά το σέβεσαι το βασιλιά. Ωχ, το ξεχάσανε αυτό να ναι. Λογικό. Αυτός έχει βάλει... Ο Ρόζ έχει κάνει ήδη 4 assist. Έλα Μίτσο μου, βάλ το τώρα. Έτσι πράγμα, μου κάνανε και ένα φαουλάκι εκεί, αλλά... Όταν ζητάς το screen πολύ ψηλά, αναγκάζεται να έρθει πολύ ψηλά και ο playmaker σε μαρκάρει και φυσικά ο center για να βγει από πίσω και με αυτόν τον τρόπο έχει πολύ χρόνο να κάνεις τον απαραίτητο βηματισμό για να περάσεις τον center. Πάμε κι άλλο τριγωνά, κι άλλος ευνηδιασμός. JR Smith, foul. Μαγικό πρώτο 7,5 λεπτό με 30 πόντους στην επίθεση από το Milwaukee. Time out για τους Cavaliers, οι οποίοι δεν ξέρουν που τους έρχεται. Αυτό έτσι κάτι τέτοια τρόνο στην πραγματικότητα, Cleveland. Για να δούμε μετά. Μαγική εμφάνιση, μαγική μέχρι τώρα. Ελπίζω να γράφει. Το βασικό είναι αυτό, ε. Ναι, εντάξει, γράφουμε. Κάνουμε καμιά χαζομπάρα και χάσουμε το μάτς. Λοιπόν, 31-20, εντάξει, έχει πολύ μέλλον ακόμα το παιχνίδι. Έχουμε παίξει τα 8 από τα 48 λεπτά. Τα 7,5 από τα 48 λεπτά. Είχε ένα κανονικό παιχνίδι Ευρωλίγκας. Αλλά είναι μια καλή αρχή, μια εντυπωσιακή αρχή. Με τον Καρέτσο επίσης να είναι εντυπωσιακός. Μπήκαν αναπληρωματικοί τώρα. Ο Γιάννης πετάγεται παντού, έχει μείνει μέσα. Έχει μείνει παντού μέσα. Α, Μπρόκτον κάνω το εσύ, δεν πειράζει. Αχ, μπορεί. Σούμπερ, Τζέφερσον. Τους αναπληρωματικούς φοβάμαι γιατί τα μπουμπουνάνε και αυτοί. Γιάννη, πού πάσα που του βγάλα του Γιάνναρου! Πού πάσα που του βγάλα! Πέρασε από όλους, τρελή ασίστ! Τρελή ασίστ το Γιάνναρο που ήπιε πάλι Μίλκο! Και παίζει μαγικά ο Αντετοκούμπο σήμερα, γενικότερα το δίδυμο των Ελλήνων, ο Greek Freak και το Greek Μουστάκι παίζουν μαγικά. Έχουν χαλάσει λίγο και τα ποσοστά τους οι αντίπαλοι από τα 6.75 με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σκοράρουν ιδιαίτερα. Ζητάμε το screen από τον αυτόν, αν ο άλλος παίζει ακόμα σε μένα. Και... Κοίτα πώς έρχονται κατά πάνω μου, έτσι. Με αποτέλεσμα να διάσει ρακέτα ακόμα και αν το χάσω. Μου βγάλε πάσα, ρε. Τέλος πάντων, δεν τη ζήτησα.
Φοβήθηκε. Πόσα άδεια στην ρακέτα, γιατί θα είναι τρεις κατά πάνω μου και να μαρκάρουνε, δηλαδή πέρασαν τους δύο, ήρθε και τρίτη βοήθεια για να σηκωθεί, με αποτέλεσμα όλη η ρακέτα να είναι άδεια και άμα καθίσει λίγο από κάτω το τεσάρι μου ή ο σέντερ μου να μπορέσει να πάρει ένα εύκολο επιθετικό rebound. Κάτι να το κάνει μόνο, θα αποφάσισε να μου δώσει πάλι την μπάλα. Πρέπει να βελτιώσουμε βέβαια την άμυνά μας, γιατί η επίθεσή μας δεν θα τα χώνει παντού στη συνέχεια. Το χάσα, Γίνει αυτός ο Φράι πάνω μου που έχουν κρατήσει αυτή την τακτική. Πολλά χαμένα λέει από τον Μίτσο σήμερα. Μόνο όλα αυτά είμαι αρκετά εύθος, 54% ευτοχία. Έλα, σήκω ψηλέ. Δεν πειράζει. Χωρίς να αμφιβολεί. Με έβγαλε. Μια χαρά κράτησαν τη διαφορά οι συμπαίχτες μου. Μπαίνουμε τώρα στο 52-39. Με 8 λεπτά να απομένουν, 8,5 λεπτά να απομένουν για την τρίτη περίοδο. Ωραία άμυνα από τον φίλτατό μου, τον αγαπημένο μου Bomber. 16 πόντ, 2 rebound και 5 assist. Το πρώτο quarter για τον Καρέτσο μετά από 9 λεπτά συμμετοχής. Πόσο έπαιξα. Ο Λεμπρόν μοιάζει περισσότερο με πρωτάρι παρά με δικό σου, Wells. Αχ, γιατί δεν πήγε τίποτα. Δεν πειράζει, το έβαλε και από εκεί. Αυτός είναι η πρώτη ευκαιρία. 11-3, Είχαν μειώσει τη διαφορά προφανώς στους 7 κάποια στιγμή. Και κάναμε εδώ αυτό το 11-3 και... Ω, Καρέτσο εναντίον Λεμπρόν! Ελπίζω να μην με κάνει πόστερ. Εντάξει, με έκανε πόστερ. Εντάξει ρε παιδιά, συγγνώμη. Λεμπρόνης είναι αυτός. Και άλλη μαγική πάσα του Καρέτσο στο Μίτλετον, ο οποίος χάνει αυτή την... Εντάξει, η πάσα τους πέρασε όλους. Αχ, τον σταμάτησα. Έλα, κανείς εκεί. Θα έχει σπάσει όλα ο James. Δικό σου, Μίτλετον. Ωραίο στη γωνία, Wells. Αχ. Καλές επιθέσεις όμως, καλές επιθέσεις. Προφανώς έχει πέσει λίγο και η παραγωγή επιθετική. Τώρα πλέον έχουμε σε 17 με τα 54 πόντους. Οι οποίοι βγαίνουν... Δικό σου, Wells. Μέσα. Oh, από πίσω πήγε, μέσα. Εντάξει, 5 και 12, 17 επί 3, 51 και έχω βάλει 54, ναι, 3 πόντους το λεπτό και κάτι ψηλά. Έτσι από 4 πόντους που ήταν στην αρχή, που είναι λογικό, οι 3 πόντοι το λεπτό, 2,5 συνήθως είναι σε θέση μου. Βάλε, έχω γύρω σε 112 πόντους μεσόωρο νομίζω. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου στατιστικά. Όχι μωρέ, καλάθι και φάουλ! Έλα ρε, έχει τον Μίτλετον τριάρι και τον έχει πατήσει ο άλλος κάτω. Έχω φτάσει ήδη 5 rebound. Τα έχω πάρει τώρα μαζεμένα, έτσι. Δεν έχω σκοράρει από τη στιγμή που μπήκα στην τρίτη περίοδο. Είναι αυτό που κάνω. Δεν ξέρουν άλλους εδώ που θα του. Θα πάρω, θα δώσω την assist ή θα τελειώσω μόνο με τη φάση κάπως έτσι. Με ένα πολύ ωραίο ανάλαφρο lay-up από δεξιά. Μια φορά παραμένει ψηλά, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος. Οι άλλοι είναι ικανοί να μας... Μου σπάσει λίγο τα νεύρα το παιχνίδι και να μας σκίσουν στα τρίποντα, κάπως έτσι. Βλέπεις. Η διαφορά από τους 15 ξαναγύρισε στους 9 πολύ πολύ γρήγορα. Πάλι πολύ γρήγορα όμως. Βλέπεις, φεύγεις πολύ γρήγορα από ψηλά. Και άμα περάσεις το πρώτο βήμα των center, μετά έχεις πάρα πολλές επιλογές. Άμα σου έρθει τρίτη βοήθεια, μένουν δύο παίχτες ξεμαρκάριστοι. Αν όχι, τελειώνεις τη φάση μόνος σου. Ο James γενικά τώρα τα έχει σπάσει. Ω, μας πήρανε χαμπάρι. Με πήρανε χαμπάρι, δεύτερο λάθος. Το παράκαρα με την επιθετική μου έτσι. Βλέπεις τώρα τι γίνεται. Κάθονται στο Πάρκερ γιατί φοβούνται ότι μπορεί να πάρει αυτό την μπάλα και με αφήνουν μόνο μου να τελειώσω τη φάση. Φίλε, το pick and roll είναι by far η πιο αποτελεσματική επίθεση. Υπάρχουν τρόποι να το σταματήσεις, αλλά θέλει πολύ προσπάθεια και άμα playmaker είναι σωστός και καλός και πάρει την μπάλα από τα χέρια του ή δώσει κάπου αλλού, μπορεί να το κάνει σε κάποια άλλη στιγμή χωρίς να το περιμένουν οι αντίπαλοι. Αυτό είναι το θέμα.
Ένα από τα καλύτερα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι ένα γρήγορο pick and roll με τους δύο guard. Για να αλλάξει μπάλα χέρια με τους guard και να βρεις ένα γρήγορο σουτάκι από τα 5-6 μέτρα. Έχεις κατάλληλους παίχτες για να παίζεις pick and roll, έτσι, δεν είναι ότι παίζουν όλοι. Wells κλέβει την μπάλα, βγαίνει όλοι στον ενδιασμό, κερδίζει το foul, βάζει και το καλάθι. Αυτός ο Thompson το μόνο που έχει κάνει όσο έχει παίξει είναι fouls. Ένα σε μένα και ένα σε αυτό να είναι. Θυμίζω ο διαγωνισμός μας, γράψετε από κάτω τι θέλετε. Αν θα θέλατε να παίξετε το. Αν θα παίζατε στο PC που λέει NBA, αν το παίζετε σε PC, αν το παίζατε πουθενά αλλού. Τέλος πάντων, τι θέλετε για να γράψετε για το NBA 2K18, το οποίο αυτή την περίοδο είναι σε καλή προσφορά στην έκδοση για υπολογιστές. Στα 30 ευρώ η έκδοση PCCG, όπου την αγοράζεις από καταστήματα. Πας και αγοράζεις το κουτάκι, δεν έχει μέσα δισκάκι βέβαια. Έτσι. Παίρνεις κωδικό να το κατεβάσεις και παίρνεις μαζί και 35.000 VC points για να κάνεις και εσύ τον παίχτη σου περισσότερο τούμπανο από ό,τι είναι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνιά, για να σε βοηθήσει να παίξεις καλύτερα και να γίνεις σαν τον Καρέτσαρο, παιχτούρα μεγάλη, έχοντας average. Φαουλάρα του LeBron. Έκανε μπαμ. Έκανε μπαμ. 65-52. Τα έχουν φάει όλα στη μόρη. Τώρα βλέπεις τι γίνεται τώρα. Το περιμέναν από αλλού το pick and roll. Το πήρανε με τον small forum των Beatleton. Και άλλο foul του LeBron. Και assist. Και καλάθι και foul. Βολές για τον Middleton. Η διαφορά εκτοξεύεται στους 16. Συγγνώμη, πόντους. Καρέτς 24-6-7 με πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. 66% στα shoot. Δεν χρειάστηκε να βαρύσει κανένα άλλα τρίποντα, έτσι. Ο 2 στα 3 τρίποντα και τα υπόλοιπα επίσης είναι. Η άμυνά μας έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Μοντρό. Εγώ λέω Wells. Ξέρω από τι δίνω την μπάλα. Βούλωσαν το στόμα τους όλοι οι φιλαθλοί. Τρώνε 24 από τον Καρέτσαρο μέσα στο Cleveland. Νομίζω με τέτοια εμφάνιση μπορώ να ελπίζω δυνατά για τα play-off. Άμα μπορούσα να βρω και έναν τρόπο να... Φάουλ, ρε! Τρίτο φάουλ του Τρίσταν Τόμψον. Όσο φασαρία και να κάνετε, θα τις βάλω τις βολές. 8 στα 12 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 4 στις 5 βολές, 2 λάθη, 8 assist, 6 rebound και μόνο B+. Έχω απόδοση. Γιατί μόνο B+. Συνήθως ήταν ίσως γιατί δεν πιάνει το της άμυνάς μου. Έλα μωρέ, μάρκαρε τώρα. Μα μάρκαρε τώρα ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει. Είπαμε δεν είναι ο Ρος που ήταν, αλλά δεν είναι και του πεταματού. Και το αλλιούπ. Αχ, δεν κατάφερα να το βγάλει ο Πάρκερ. Κοίτα πως είναι. 2 σε μέναν έτσι. Δεν έκανα καν pick and roll. Ήταν 2 σε μένα. Δίνεις τη γρήγορα την μπάλα σε αυτό που βρίσκεις να είναι ξεμαρκάριστος. Εύκολη assist, εύκολο καλάθι, χωρίς πολύ προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να κάνεις όλα μόνος σου. Διαβάζεις το θέμα, είναι το διάβασμα, φίλε. Το μπάσκετ είναι η όλη φάση, είναι το διάβασμα του παιχνιδιού. Πώς κινούνται οι παίχτες. Ό,τι και να σχεδιάσει ο προπονητής, οι παίχτες, αν διαβάζουν το παιχνίδι, μπορούν να σμπαραλιάσουν οποιαδήποτε άμυνα. Ο James. Δεν την ακούμπησε κανείς μας. Ο James θα σπάει. Ο Love έχει. Καλά. Μετά το All-Star έχει 10,8 rebound. Κοίτα τώρα το αγαπημένο μου τριγωνάκι. Βρίσκει λίγο. Δεν το βρήκε το χώρο. Ξανά όμως. Γρήγορη πάσα να την πάρω. Το χάσα, μωρέ. Εντάξει. Καλά ρε φίλε, έχω κάνει lost το touch μου. Πλάκα μου κάνεις, δεν είχα βάλει άλλο τρίποντο. Μάστο έχω ξεκίνησα και στο πρώτο ημίχρονο. Φίλε, μόνο τρίποντα έτσι. Γι' αυτό τους φοβάμαι. Μόνο τρίποντα φίλε. Ωραίο τελείωμα.
Άμα μπορούσαμε, δεν ξέρω πώς να βελτιώσω την περιφερειακή μου άμυνα, έτσι. Αυτοί σκοράρουν μόνο με τρίποντα, μαλάκα κοντεύω να βάλω. Συγγνώμη, έβρισα. Είπαμε δεν θα βρίζω. Έλα. Εντάξει. Βιάστηκα. Βιάστηκα, συγγνώμη, συγγνώμη. Είμαι 7ο στην Ανατολή ακόμα, αλλά δεν με νοιάζει. Αν παίζω έτσι, νομίζω μπορώ να τους κερδίσω όλους και με μειονέκτημα. Το ξεχάσαμε αυτό, ναι. Κακή άμυνα, δεν έχω κάνει καν φάουλ ακόμα, έτσι. Κακή άμυνα. Ωραία, πήγε και ο Γιάνναρος. Πήγε και ο Μοντρό. Γιάννη, δικό σου! Έτσι, μπράβο! Έτσι, μπράβο! Πόντους ένα ημίχρονο, έτσι. Τι άλλο να κάνει ο Μιτσάρας, τι άλλο να κάνει η ομάδα του. Δεν είναι μόνο ο Μιτσάρας, εντάξει, έχει κοντά 30 πόντους. Ήταν σίγουρο θα βγει σε φάουλ αυτό. Αυτός είναι απειλή. Βάλει πάρα πολλούς πόντους, 18 πόντους, ε. Εντάξει, βέβαια δεν έχει βάλει καθόλου LeBron. Έχουμε σταματήσει το LeBron. Ωραίο τριγωνάκι πάλι. Αχ, δεν την πρόλαβε ο Γιάννης. Άρε, Γιάννη, δεν την πρόλαβε στην μπάλα. Έλα, μη φάμε τώρα τρίποντο. Πρέπει να παίξω λίγο καλύτερη άμυνα στον Rose. The Cavaliers trail by 15. Jefferson, a screen on Antetokounmpo. LeBron kicks to Rose. Oh. It's Jefferson high post. Μα τρίτη τάμπα που του ρίχνει ο Γιάνναρος. Αυτό το μίλκο μάλλον ήταν όλα τα λεφτά, έτσι. Ε, βάλ' το μωρέ, γιατί το χασες. Μόνος ήσουν. Και έκανα και βιαστική επίθεση με αποτέλεσμα. Να δώσω μια ολόκληρη επίθεση στους αντιπάλους μου. Άξι. Βιάστηκα. Ωραία, έφυγε η μπάλα του Ρόουζ, αυτό που ήθελα. Να πάει μπάλα σε κάποιον άλλο να... Εντάξει, δεν τρελάθουμε κιόλας τελείως. Ωραία, καλό πάνω το διεχνό, 79-64, η άμυνα είναι άθλια. Εντάξει, αλλά η επίθεση είναι καταπληκτική. Τι έχουμε να πούμε. So do you think the defense is going to start to focus on you more in the second? Λες να με μαγάνε περισσότερο. I know my teammates have my back. Νομίζω οι συμπαίκτες θα με βοηθήσουν. Αυτά δήλωσα στην τηλεόραση του Cleveland, τοπικό τηλεόραση. Καρέτσες λοιπόν, performance 23,7, έχω συν 14. D. Rose is fueling their offense from the post. Ναι, το ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, ένα ημίχρονο ακόμα. Μαγικό πρώτο ημίχρονο για την ομάδα. Πραγματικά, κάτι σαν το ημίχρονο που έκανε ο Ολυμπιακός εναντίον της Φενέρμπαχτσε την προηγούμενη εβδομάδα. Κοιμήθηκε αυτή τη φορά ο Αντετοκούμπο ή σεβάστηκε τον βασιλιά και είπε ο Greek Freak ότι εντάξει ρε φίλε, τρεις τάπες μάλλον είναι αρκετές. Πάλι, ωραία επίθεση. Αχ, γιατί δεν πήγε πιο γρήγορα το ριμπάνο ο Πάρκερ. Α, τι λέω και εγώ τώρα. Συν 13, εντάξει. Πρέπει να... Έχω έκανα φάουλ! Μα δεν έκανα τίποτα ρε φίλε! Ρε τώρα πατεώνα! Εντάξει, αυτό ήταν τρελό τέτοιο, έτσι. Τρελό φλόπιν. Smith with it, now guarded by Middleton. Αχ! Άργησα να πηδήξω. Όχι ρε! Όχι ρε, ο Τόμσον ρε που κάνει μόνο φάουλ, έβαλε καλά επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι. Δεν ξεκινήσαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Καθόλου καλά, φάγαμε κατευθείαν δύο εύκολα καλάθια. Και ένα ακόμα λάθος, παραλίγο, ευτυχώς αυτό μπήκε. Και έπιασε και assist. Όχι, δεν έπιασε assist. Dimmer το έπιασε. Yeah, I mean, you spend all that time in the locker room trying to get mentally prepared, then you come out and give up. Oh, το ξέχασα. Δεν πειράζει. Προφανώς δεν κάνει επιθέσεις. Το θέμα είναι να μαρκάρω εγώ τον Rose.
Ω, τον ξεχάσαν τον Love. Τυχώς όχι. Όχι ρε, χάσαν τον rebound. Τάπα! Άντε ρε, my face, θέλεις να κάνεις σουτάκι εκεί πέρα. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Έχω τα πόση και έχω τα πόση. Ωραίο passing game, αλλά άστοχο το shoot. Δεν πειράζει, ήταν καλή επίθεση. Ωραία, ωραία άμυνα. Ω, τον πέρασε το Γιάννη. Εντάξει, από τη στιγμή που πήρε το βήμα και τον πέρασε. Έλα Γιάννη μου! Έλα Γιάννη μου, καλά! Αχ ρε, βάλτο ρε Γιάννη, τέταρτο φάουλ του Thompson. Βλέπεις τώρα πόσα άλλα έχουν αλλάξει την επίθεσή τους, την άμυνά τους στο pick and roll. Γίνουν και οι δύο με πίεση πάνω για να μην βρω διάδρομο να φύγω. Ειδικά αν δεν το κάνω στο κατάλληλο σημείο για να μπορέσω να φύγω δεξιά-αριστερά, να βρω χώρο να κινηθώ ανάμεσα στους δύο παίκτες που θέλουν κατά πάνω μου. Οπότε υποχρεωτικά πρέπει να πάω στις πάσες. Όχι μωρέ φάουλ τώρα, έλα τώρα φάουλ. Άντε ρε Μασχαλίλα εκεί πέρα, ο κύριος Μασχαλίλας. 83-70. Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει λίγο πιο χαλαρά στο κομμάτι της επίθεσης. Έτσι έχω βάλει μόνο 4 πόντους σε 2,5 λεπτά. Άμυνα, άμυνα. Μάρκα ρε, άμυνα ρε, αυτό το τρίποντο. Ευτυχώς το έχασε. Γιάννη, δικό σου. Ωραίος. Αχ! Μπράβο! Αχ, δεν το πήρε ο Μοντρό. Την έπιασε, αλλά δεν μπορούσα να το ολοκληρώσει το rebound. Μάρκαρε λίγο το τρίποντο τώρα, γιατί είναι ικανό να το μπουμπονίσει από εκεί. Μάρκαρε το τρίποντο! Δεκαεννιά πόντους έχει ο Σμιθ. Ωραία, πάσα πάλι και μάλιστα αλλαγή στο... Ω, το χάσε ρε. Φαουλ. Πάρτε τις βολές μου, ρε, χάνουμε και τις βολές. Ο Λούερ μπήκε στη θέση του Τζαμπάρι Πάρκερ. Εντάξει παιδιά, παρόλο που έχω συνέχεια σταθερά το προβάδισμα, το φοβάμαι το ματσάκι. Δεν σημαίνει ότι το έχουμε εύκολα. Αυτοί μπορούν να αρχίσουν να τα βάζουν όλα ξαφνικά. Ειδικά τα τρίποντα, αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο από όλα. Έλα ψηλέ μόνος μου. Όχι, κακό σουτ. Α, μπήκε όμως. Παρόλο που ήταν κακό σουτ, μπήκε. Ήμουν πολύ μόνος μου γι' αυτό. Τρίτο τρίποντο. Ξεμαρκαρίστηκα εύκολα, μπερδευτήκαν εκεί πέρα με τη γρήγορη επίθεση που κάναμε. Δεν ξέραν πού να μαρκάρουν οι παίχτες. Κινήθηκαν άποδα από όλους τους άλλους και βρήκα τον χώρο για να... Εντάξει. Αφού ξεχώρισε από τον Αντετοκούμπο, είναι εύκολο να το βάλει. Έχει φτάσει 19 πόντους για αυτός με 9 στα 18. Τα 3 που έχει χάσει από τα 9 είναι... Οπ! Εντάξει. Μπερδεύτηκε και ο τέτοιος. Ο Λόβ λέει να πάω πάνω του, να βγω στη γωνία, πού θα πάει η μπάλα. Μάρκαρε, μάρκαρε, ψηλέ το... Όλοι τα μπουμπουνάνα από γύρω γύρω, βλέπεις πως παίζουν έτσι. Όχι μωρέ, εντάξει, δεν το βάλε. Κοίτα το κτίνος, ο βασιλιάς φίλε! Ο βασιλιάς παίζει μόνος του και ο βασιλιάς είναι γυμνός. Έτσι είναι το... Το παραμύθι για όσους ξέρουν το παραμύθι, ο βασιλιάς είναι γυμνός, είναι γυμνός ο βασιλιάς! Κόλλησα στο... Κοίτα εδώ! Oh, την πήρε ρε, δεν προλαβα, κάνω τίποτα. Δύο κατευθείαν έτσι, double team επί τόπου. Χωρίς πολλά πολλά. Οπότε πρέπει να φεύγει μπάλα πιο πολύ από τα χέρια μου, πιο σύντομα. Δικιά μας. Όχι, δικιά μας ήταν ρε, έλα, ο άλλος την έβγαλε. Τέταρτο λάθος ήταν αυτό, ε. One aspect of his game that suffered the past few months has been his passing. He hasn't shown that same creativity with the basketball that we've seen from him. Καλά ρε φίλε, δύο ασίστ πέσανε ο μέσος όρος του. Ω, κοιμήθηκα. Ω!
Τι έκανε ρε φίλε, και κρεμάστηκε και μπήκε η μπάλα μέσα. Δεν πρέπει να μετρήσει αυτό κανονικά. Στους 10 πόντους διαφορά. Η μεγαλύτερη να έχει φτάσει τους. Γιάννη μου, εσύ από το 3 είσαι ό,τι πρέπει. Ναι, αλλά γιατί ο Μοντρό στη γωνία ρε φίλε. Τι θες παίζει ο Μοντρό. Δεύτερο pick and roll ζητάμε εδώ. Ω! Όχι, πώς το έχασα αυτό! Ωρε φίλε, τι να... Βλέπεις, αυτά φοβάμαι. Να αρχίσουμε να χάνουμε μερικά τέτοια. Κοίτα, τον ξεχάσαν στη γωνία. Ωρε φίλε! Όταν χάνουμε τα εύκολα κάτω καλάθι. Διαφορά στους 7, ντέρμπι θα ξαναγίνει πάλι. Έχω κολλήσει το σκοράρισμα ρε φίλε, έχω βάλει 10 πόντους 6 λεπτά, έτσι. Ενώ πριν είχα βάλει 30, κάτι τέτοιο. Εντάξει, γρήγορα, τους κόψαμε τον αέρα. Έχουμε χάσει πολλά εύκολα καλάθια οι υπόλοιποι, καλά και εγώ, κάτω το καλάθι. Άσπα, χωρίς εφημιασμό. Γιατί εσούτ ρε! Reality! Τους τράβηξα όλους πάνω μου! Καλάθι και φάουλ! Τους τράβηξα όλους πάνω μου! Φαίνεται το φάουλ του Τόμψον. Και εσύ βάρεσαι σούτ, αντί να χωθείς προς τα μέσα. Πάλι τις βολές, μπράβο παιδί μου. Άντε να αποκατασταθεί η τάξη. Κοίτα εδώ ρε! Έλα. Αχ, την έκλεψα. Μπράβο παιδί, μην το χάσεις. Μπράβο παιδί μου, καλάθι και φάουλ. Κλέψιμο ασίστ, ευνηδιασμός. Καλάθι και φάουλ. Η καλύτερη φάση για να τους κόψει τον τζαμπουκά. Με το που μειώσαν στους 7, ξανά η διαφορά στους 13. Με 2-3 καλές επιθέσεις από πλευράς Milwaukee και καλές άμυνες κυρίως. Όχι, κάτσε, μην πανηγυρίζω μόνο, θα φάω κανένα εύκολο καλάθι τώρα. Αλλάξαμε. Εντάξει, να κάνω. Έλα μωρέ, όλοι τα βάζουν μέσα γαμώτο. Όλα μέσα. Γιατί παίζω με τους αναπληρωματικούς. Ωραίο τελείωμα της φάσης, Acrobat! Άμα μείνω από, ξεμείνω από δουλειά στο NBA θα μπορώ να γίνω και Acrobat σε τσίρκο. Acrobat της καρέτσος, πώς θα σας φαίνονταν αυτό. Ωραίο παιχνίδι. Να κάνω τούλουπ και κόλουπ και κολοτούμπες και να κρατάω το κοντάρι για να κρατάω ισορροπία πάνω στο... Όλα ρε, τάπα ήταν αυτό τώρα. Πάνω στο σκηνή, πάνω από τα 100 μέτρα ύψος, όπου κάτω θα έχει λιοντάρια και ίενες, φάλαινες. Ναι, λέω χαζομάρος τώρα για να περάσει η ώρα, γιατί για να μην σκεφτώ το άγχος που έχω, το γεγονός ότι μειώσανε τη διαφορά πάρα πολύ γρήγορα, αλλά ωραία πάσα, μην το χάσεις. Μπράβο, παιδί μου. Έλα μωρέ! Έλα μωρέ με τα φάουλ τώρα! Αυτοί τις βάζουν όλες τις βόλες, ε. Μόνο με τίποτα παίζουν αυτοί. Ωραία. Αλλά έκανες και το σούταρες. Without question. I mean, this guy guards three positions every night, and the combination of. Άργησες λίγο να πας προς τα μέσα, πήγε προς τα μέσα. Αντί να πάει τελείως προς τα μέσα, δεν πήγε τελείως προς τα μέσα. Jefferson dishes to Rose. Outside jumper. Βλέπεις, παίζω λίγο περισσότερο overplay τον Rose και δεν έχει κάνει αυτά που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Καλά, ούτως ή άλλως έχουν πέσει επιθετικά και οι δύο οι ομάδες. Ωραία πάσα πάλι στο Σνέλ, ο οποίος κάνει τρελή ασίστ, έτσι.
Μπορείς να δεις κανείς βήματα, αλλά εντάξει. Καλή επίθεση. Γρήγορη επίθεση, εύκολη πάση για τον Καρέτσα, ο οποίος ήταν στις 13 assist. Another unleash chaos moment. Όχι φάουλ, μωρέ. Clearly foul, λέει ο άλλος. Άντε ρε, clearly foul. Ναι, έχει βάλει 5 πόντους μόνο. Μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα 6. Τρίτο φάουλ. Εκεί πέρα που λέγονται δεν έχω φάουλ. Τελικά μαζευτήκαν τα φάουλ. Κοίτα πως ήρθανε δύο, το ξεχάσαν τον Maker. Ήρθανε και δύο να μπαρκάρουν εμένα, ναι, οπότε υποχρεωτικά και κίνηση λίγο προς τα πίσω, να κάνω ένα βηματάκι μπροστά να τους μπερδέψω. Ρε φίλε, πόσα τρίποντα έχουνε? 14 στα 25 τρίποντα. Α, καλά και έχω 9 στα 16, αλλά 14 στα 25, 2 ποσοστό, αλλά έχουνε 5 παραπάνω τρίποντα. Έχω καλύτερα ποσοστά. Περισσότερες βολές, τζάμπα διαμαρτύρομαι. Ξανά το ίδιο πράγμα! Θα κάνω ήρωα τον Maker! Δεν πάω προς τα μέσα, τους μπερδεύω, έρχονται δύο πάνω μου και ο Maker δεν κοιμάται, βρίσκει ολόκληρο τη ρακέτα ελεύθερη, μπαίνει προς τα μέσα, περιμένει την σωστή πάσα την κατάλληλη στιγμή για να καρφώσει για δύο εύκολους, ανέμακτους πόντους. Ωραία παίζουν και αυτά τα screen, έτσι, τα συνεχόμενα screen από εδώ και από εκεί. Ωπ, δικό σου, Wells! Μην το χάσετε, Maker. Ω, καλάθι και φάουλ! Και μετράει! Και όλα μέσα! Ωραία, 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 ωραία. Σωστός! Λίγο έχω σκοράσει το τρίτο δεκάλεπτο. Νομίζω μόνο 9 πόντους. Αλλά έχω δώσει πάρα πολλές assists, γιατί με πέσουν διαφορετικά. Αχ. Όλα ο Ροζ. Και αυτός τώρα όλα μέσα. Κοίτα εδώ. Μπες προς τα μέσα, μωρέ, και εσύ σουτ κατευθείαν. Γιατί σουτ, μωρέ. Όχι φάουλ. Έλα ρε φίλε. Τζάμπα, τώρα εύκολη πόντι τώρα με βολές και τέτοια. Με έβγαλε έξω. Οχ. Εντάξει. Μια φορά έμεινε σε ψηλά επίπεδα. Αυτό είναι που φοβάμαι κάθε φορά που βγαίνω έξω. Να μην διαλυθούμε. Λοιπόν, τελευταία 9,5 λεπτά. 37 πόντι, 15 assist, 9 rebound για το Μιτσάρα. Διαφορά στο συν 12. Ακόμα μία assist για τον Καρέτσαρο. Τρεις μαζευτήκαν να με κλείσουν. Εδώ βρήκα την κλειδαρότρυπα. Πέρασα την μπάλα στο Μοντρό για το εύκολο σούτ από τα 4 μέτρα. Μπούμ, 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 γύρω, 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 έτσι. Μπούμ, 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 γύρω, γύρω, γύρω. Πάλι όλοι, όλοι, τους έκανα χαζούς, χαζούς τους έκανα. Ο Σμιθ πλέει, όχι double team. Ποιος έχει ζητήσει double team να παίζουμε? Νικός Πάρκερ. Και άλλη assist. Έλα. James Αντετοκούμπο, θα φάει και άλλη τάπα. Όχι, αλλά ο Στούτας το έξε. Triple W για τον Καρέτσαρο. Δυσκολεύτηκε σήμερα, το έκανε σχετικά αργά. Ωπ, άντε γεια σας! Φαουλ, φαουλ ρε! Rebound Καρέτσαρος, προσποίηση! Φαουλ, ρε! Δύο άστοχα σου στην ίδια φάση. Δεύτερο ημίχρονο, σας είπα, δεν είμαι τόσο καλός επιθετικά. Δεν έχω βάλει, έχω βάλει πολύ λίγους πόντους. Α! Το βάλε ρε, το βάλε!
James has got his fifth assist in this. 10 πόντι, 7 λεπτά 10 πόντι. Μεγάλο ντέρμπι, προφανώς και έχει πέσει η παραγωγικότητα των δύο ομάδων σε σχέση με το αρχικό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά... Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Smith kicks to LeBron from the arc. Μαλάκα, μόνο τρίποντα έχουν βάλει, έτσι. Μόνο τρίποντα θα... Ναι, για να ροσκαρφώνει. Δεν θα με σταματήσει. Θα βλέπεις, έρχονται δύο να με μαρκάρουν για να μην σκοράρω. Έχω ξεσκιστεί να βγάζω τη μία σύντα από την άλλη. Μετά το αρχικό, έτσι, μπαμπούμ που έκανα. Μίτσο, βάλτο! Πω! Και τον τρίποντα από τα μακριά! Αφήσανε μόνο μου, είναι καλά να πάθετε! Έτσι, μπράβο! Είμαι on fire εδώ και πάρα πολύ ώρα. 4 στα... 7 έχω. Ναι. 4 στα 7. Τρίποντα. Κι άλλο rebound, φύγαμε! Γιάννη μου! Γιάννη μου! Άρη, Γιάννη μου. Εδώ. Ρε Μονρό. Καλά. Καλά έκανες που το έκανες από εκεί, αλλά εντάξει. Δεν μπορούν με το που πάνε να μειώσουμε τη διαφορά στους 7 πόντους που έχω δει εγώ. Παίζουμε δύο καλές άμυνες, χάνουν κανένα τρίποντα γιατί μόνο τρίποντα βαράνε. Λεμπρόν. Παίζουμε μια καλή άμυνα. Έλα. Αχ, προλάβανε. Αχ, δεν πειράζει. Είπα σχεδόν να το καθαρίσω εδώ πέρα το παιχνίδι. Λεμπρόναρος. Εύκολο lay-up. Πολύ εύκολο, δεν ξέραν να κάνουν. Για το συν 16 νομίζω το ντέρμπι έχει μία ομάδα από την αρχή, οδηγεί ένας οδηγός Καρέτσος και η Milwaukee του. Τους κόψαν τον αέρα από την αρχή με γρήγορα επίθεση και πολύ καλή έτσι αμυντική συμπεριφορά απάνω στον Λεμπρό με τις τάπες του Γιάνναρου, ο οποίος Γιάνναρος επίσης έχει σκοράρει πάρα πολύ σήμερα με τις συνεχόμενες ασίστ του Καρέτσαρου. Ο βασιλιάς πρέπει να παραδώσει το θέμα του. Στους Greeks, τον Greek Freak και τον Greek Mustaki. Greek Freakmaki, Τσακμάκι, Γιαουρτάκι, Σαλαμάκι. Φέρτε μου και ένα σουβλάκι. Κοίτα εδώ πως μου έρχονται πάνω μου, double team, έτσι. Φεύγεις λίγο προς τα πίσω, δίνεις σωστή πάσα, 21 assist. 21 assist, 44 πόντι, 13 rebound και αν δεν με βγάλετε MVP φέτος, πραγματικά θα γυρίσω και θα παίξω στην Α2 της Ελλάδας. Έλεος δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να κάνω, μπορείτε και εσείς να κάνετε τα δικά σας, τους δικούς σας παιχταράδες και να κάνετε τέτοιες μαγικές εμφανίσεις. Να πορώνεστε μόνο που το βλέπετε αυτό. Εγώ πάλι το έκανα. Δεύτερο επιθετικό φάουλ των LeBron. Παίρνοντας το παιχνίδι, ειδικά αυτή την περίοδο, σας είπα και στην αρχή, PC, CD, έκδοση, να το πάρετε από τα καταστήματα από τις 12 μέχρι τις 25 Φλεβάρι, ειδική έκδοση στα 30 ευρώ με δώρο 35.000 VC points αξίας 10 ευρώ για μια καλύτερη αρχή στο παιχνίδι. Άλλη μία assist. Και μπορείτε να κερδίσετε κάποιοι 5 από εσάς σήμερα, 2 και 3 την επόμενη εβδομάδα. Αφήνουμε στο σχόλιο σας από κάτω για αυτό το φοβερό διαγωνισμό που έχουμε για 5 αντίτυπα του NBA 2K8 για υπολογιστές. Έτσι. Κόλλησε ο LeBron. Μόνο 5 λάθη. Νομίζω ότι σήμερα η αναλογία λαθών και assist είναι τέλεια, έτσι. 4,5. 22 προς 5, 4,5 είναι.
Εντάξει, δεν περίμενα να πάω στο τζάβολο. LeBron, ειδικά από τη στιγμή που δεν ξέρω πώς. Τι πρέπει να κάνεις για να επιδείξεις σωστά για τζάμπολ, άμα ξέρει κανείς. Ας μου πει. Γιάννη. Δικό σου Γιάννη. Δικό σου Γιάννη, τους έχουμε κάνει χαζούς για να ρε. Τους έχουμε κάνει χαζούς. Άσε βασιλιά, ό,τι και να κάνεις, το χάσε το στέμα σου. 21 πόντους έχω δώσει τώρα το κούμπι με τις ασίστες μου, έτσι. Το καταλαβαίνεις ότι είναι καθαρά. Ξεκάθαρα με αυτή τη φάση. 24 ασίστ. 23 πόντους ο Γιάννης. 144 πόντους στην επίθεση. Όπως σας είπα, έχω ξεσκιστεί στα τελευταία παιχνίδια και σκοράρω πάρα μα πάρα πολύ. Μπορεί να τώρα 120, αλλά όταν σκοράρεις 140... Φύγαμε. Ξανά. Έλα, Λούερ. Μέχρι και εσένα θα σε κάνω ήρωα. Βάλτο μωρέ να πάρω την assist. Βάλτο μωρέ. 25 στο κεφάλι. Το βουλώσαν εκεί οι παπαγάλοι. Εύκολο το μάτς τελικά. Όσο και να αγχώθηκα, μειώσαν στους 7 τελικά. Οι οπαδοί στο Cleveland έχουν παρατήσει, φεύγουν σιγά σιγά από το γήπεδο, γιατί αυτοί που κάθονται μπροστά μπροστά απλά δεν μιλάνε, δεν κάνουν τίποτα. Και άλλη μία assist για τις 25. Γρήγορος ευθυντιασμός. Τώρα οι άμυνες δεν δίνουν καμία σημασία. Ο Καρέτσος όμως δεν σταματάει. Θέλει να τους ευνουχίσει τους αντιπάλους του. Θέλει να πάρει το στέμα του από τον Βασιλιά και να μην έχει την ελπίδα να το ξαναπάρει ποτέ ο Βασιλιάς. Ο LeBron James ξεγυμνώθηκε. Ο Καρέτσος και η ομαδάρα του δείχνουν έτοιμοι για τα play-off που πλησιάζουν ακάθεκτα. Και ευνηδιασμός για τους 46 πόντους. Χωρίς καρφώματα, γιατί οι λευκοί ως γνωστόν δεν μπορούν να επιδείξουν. Με πολύ καλή άμυνα, πολύ μυαλωμένο στην επίθεση. Τα πολύ λίγα λάθη σε σχέση με τα περισσότερα παιχνίδια που καλούς κάνει 10-15 λάθη. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Έτσι. Καλές πάσες, διάβασμα στην επίθεση. Και όταν χρειάζονται μερικές καλές άμυνες, δυνατές άμυνες, για να κόψει τη φόρα. Έλα, Wells, φύγε από εδώ. Δεν έκανα καν επίθεση. Βολές. Εντάξει. Μου έκανε φάουλ, άλλωστε 10-4 δευτερόλεπτα, έτσι. 19-31 δίποτα, 4 shoot, 4-8 τρίποντα. 15-23 δίποντα. 48 πόντα, 16 τριμπάν, 25 assist. Τι άλλο να κάνω για τα μάτια σας. Νομίζω σήμερα παίρνετε αυτό που αξίζετε, γιατί είσαστε αυτοί που αγαπάτε τον Καρέτσαρο. Τα κατάφερα. Λοιπόν, σας αφήνω, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε σήμερα. Thank you very much for staying. Πήρα το στέμα του Βασιλιά. Αντί, γεια.